Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δομηθήσεις μέσα από το neakriti.gr. Σωτήριες οι βροχές που έπεσαν στο νησί με τον Αποσελέμη να δέχεται από το οροπέδιο χιλιάδες κυβικά νερού. Ωστόσο υπήρξαν και προβλήματα όπως η σοβαρή καθίζηση που υπέστη κομμάτι του δρόμου στο τούνελ της Αγίας Βαρβάρας στο υποκατασκευήν έργο Ηράκλειο Μεσαρά. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια απαγωγής του επιχειρηματία Νίκου Μαυρίκου, καθώς σήμερα το πρωί επέστρεψε στο σπίτι του. Ο πυραιώτης επιχειρηματίας αφέθηκε ελεύθερος από τους απαγωγείς μετά από 8 ημέρες ομοιρίας. Το νέο βαρομετρικό χαμηλό πάντος που επηρεάζει την Κρήτη έφερε πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, προσελκύοντας δεκάδες επισκέπτες που ανέβηκαν για να απολαύσουν το λευκό τοπίο. Μπείτε στο neakriti.gr και απολαύστε πανέμορφες ειδηλιακές εικόνες από το χιονισμένο ομαλό. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.